Stars. Ονομάζομαι Παναγιώτα Τοκλαχίδου. Είμαι η πρόεδρος των εμποροϋπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων στις επιχειρήσεις του νομού Φλόρινας. Και την προηγούμενη εβδομάδα το σωματείο μας, σε συνέχεια με το χθεσινό συλλαλητήριο για την ακρίβεια στην ενέργεια, στα τρόφιμα, για τους πληστηριασμούς και γενικά για την καταστολή και όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, πήρε απόφαση να κατέβει και χθες σε συλλαλητήριο και σήμερα σε συλλαλητήριο, σύσσωμος όλος ο λαός, οι σύλλογοι, ομοσπονδίες και το σωματείο μας φυσικά πάντα μπροστά, να πούμε ένα μεγάλο όχι στους δολοφόνους, στους τρομοκράτες, οι οποίοι καταδικάστηκαν και είναι έξω αυτή τη στιγμή και θέλουν να πατήσουν το πόδι τους στη πόλη μας. Εμείς λέμε ένα μεγάλο όχι, stop στους φασίστες, stop στους δολοφόνους, stop στους τρομοκράτες. Όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι συναγωνιστές, σε συνέχεια της χθεσινής μας κινητοποίησης, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ ενάντια στην παρουσία των δολοφόνων φασιστών στην πόλη μας. Η κινητοποίησή μας είχε αποτέλεσμα οι φασίστες να μην κάνουν συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης μας, γιατί είναι ανεπιθύμητοι. Δεν τους θέλει ο λαός της Φλόρινας και γενικά είναι ανεπιθύμητοι πανελλαδικά. Οι τελευταίες εξελίξεις με την ένταση της κρατικής καταστολής, με επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, επιβεβαιώνει ένα βασικό συμπέρασμα. Εδώ και χρόνια λέμε ότι η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με την καταστολή και χρησιμοποιεί όποτε χρειαστεί τους δολοφόνους φασίστες. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τους αγώνες μας και τις κινητοποιήσεις μας και τη νέα χρονιά να ξέρουν και να θυμούνται και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι όσο υπάρχουμε εμείς θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσουν το πόδι τους εδώ. Καλές γιορτές, με υγεία και να έχουμε μια καλή και αγωνιστική χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συναγωνιστές, μετά από πάρα πολλά χρόνια, από τότε που γινόντουσαν τον Ιούλιο καλοκαίρια συγκεντρώσεις εδώ πέρα στην Φλόρινα, ξανά είμαστε εδώ όλοι μαζί σχεδόν, παλιοί και νέοι συναγωνιστές. Αυτά τα χρόνια που λείψαμε, τα πρακτοράκια, οι εγχώριοι γελίτσαροι, σηκώσανε κεφάλι και με μεθοδευμένες κινήσεις προσπαθούν να περάσουν ότι υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, μακεδονική σε εισαγωγικά. Μπορεί να χάρηκαν τώρα με το πρωτοδικείο, αλλά όπως τους σταματήσανε πριν 2 χρόνια στις αίρες, έτσι και τώρα θα την φάνε στον κόλλο και θα γυρίσουν στους τρύπες τους. Σίγουρο. Ο αγώνας όμως δεν είναι μόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ο αγώνας είναι και στον δρόμο εδώ πέρα. Γιατί οι ιδέες μας έχουν κινηματική ενέργεια μέσα στον κόσμο, μέσα στον ελληνικό λαό. Η ιδεολογία και κίνηση μέσα στον λαό για να περνάμε τις ιδέες μας. Δεν θα την πάρουμε ποτέ τη Μακεδονία. Ζήτω το άνθρωπος! Εκτός από το πλήθος μακεδονικών τσάφων και μνημείων που έχουμε,
ό,τι έχει ανακαλυφθεί είναι γραμμένο στα αρχαία ελληνικά, δηλαδή τη δικιά μας μεξική γλώσσα. Έχουμε και την περίφημη σχολή Αριστοτέλου. Σχολή Αριστοτέλου ήταν τοποθεσία όπου ο βασιλιάς Φίλιππος έστειλε τον Αλέξανδρο, το μέγιστο των Ελλήνων, για να εκπαιδευτεί από τον Αριστοτέλη το μέγιστο των φιλοσόφων. Ποιος μπορεί να με πείσει εμένα ότι ο Αριστοτέλης δίδασκε τον Αλέξανδρο στα Βουλγάρη? Κανείς. Όλα είναι γραμμένα στα ελληνικά. Αυτή την ιστορία μεγάλωσα εγώ, αυτή την ιστορία μεγάλωσε ο πατέρας μου, ο παππούς μου και εκατοντάδες εκατομμύρια Έλληνες εδώ και 2.500 χρόνια. Αυτή την ιστορία δεν μπορεί κανένας προδότης αν θέλει να την αλλάξει. Κανένας Τσίπρας, κανένας Μητσοτάκης, κανένας σύγχρονος Ραγιάς. Η Μακεδονία είναι ελληνική, Έλληνες, προδότες, πολιτικοί. Η Μακεδονία είναι ελληνική, Έλληνες, προδότες, πολιτικοί. Η Μακεδονία είναι ελληνική, Έλληνες, προδότες, πολιτικοί. Το δίκαιο και η αλήθεια θα νικήσει. Αλλά ήταν πάνω απ' όλα στην ψυχή Έλληνες. Μόνο στη
φαρδιά και περιοχές που δυστυχώς είναι ακόμα σκλαβωμένες σε κρατήρια ψεύτικα και τίμια. Ο Πόλος Γιώτας από το Πουριά, τα φαιδιά του Βέλτου, αυτούς που έδωσε αγώνες στην περιοχή των Γιαννιτσών μαζί με το θρηνικό τέλο Άγρα. Ο καπετάν Νίκο Τσαράς, ο επωνομοζόμενος μάλιστα Γρεκός, ο Μιχάλης Σιμονίδης, ο οπλαρχηγός από την Κρίσπιτσα, που σημαίνει χωριό των Ελλήνων. Ο καπετάν Μπίκας από την Καστερίνη. Και φυσικά, ο θρηλυκός αετός των κορεστίων, ο καπετάν Κότας, ο φόβος και ο τρόμος Βουλγάρων αλλά και των Καρβανών, που πέθανε στην αγώνη τη Βουλγαρική, φωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάδα!» Για όλους αυτούς λοιπόν τους ήρωες, ό,τι γλώσσα και αν μιλούσαν τότε, αλλά και το ελληνικό αίμα που έρευνε στις φλέβες τους και για την ελληνική τους συνέντευξη, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ενάντια στα σκουπίδια των αριστερών που ανακοίνωσαν ότι δήθεν δεν θα απαντήσουν οι εθνικιστές και οι χρυσαυγίτες στην πόλη. Και τους δίνουμε απάντηση σήμερα όλοι μαζί σε αυτήν εδώ την πλατεία. Ενάντια όμως και στους φιλελεύθερους προδότες της υποθέτερης δεξιάς που δέχονται και υποτάσσονται στην προοδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Δεν ξεχνάμε και δεν συγχωρούμε όλους αυτούς που πέρασαν και είτε με πράξεις είτε με αδιαφορία καταδίκασαν και προσέβαλαν την ιστορία του τόπου μας. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Αυτές οι γειτονιές ανήκουν μόνο στους εθνικιστές! Αυτή η πόλη, αυτές οι γειτονιές ανήκουν μόνο στους εθνικιστές! Αυτή η πόλη, αυτές οι γειτονιές ανήκουν μόνο στους εθνικιστές! Αγαπητοί συναγωνιστές, γιατί όλοι οι συναγωνιστές είμαστε, δίνουμε σήμερα ένα μια βροντερή απάντηση σε όλα αυτά τα υποχθόνια άτομα που δρούν αθελητικά τόσα χρόνια, όχι μόνο εδώ στην Φλόριντα, αλλά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και ιδίως Φλόριντα, Μελίτη, Ξινό Νερό, Ένεσα, Αριδαία κτλ. Θα μας βρίσκουν πάντα απέναντι τους να το πάρουν είδηση. Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση! Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση! Λοιπόν, θα ακολουθήσει αγωνιστική πορεία στους δρόμους της Φλόριντας μπροστά στο Δημαρχείο, μπροστά στο δικαστικό μέγαρο για να πούμε τα συνθήματα και συμβολικά να του δείξουμε ότι αυτή η πόλη είναι πόλη εθνικιστική!
σίγουρα. Δεν θέλουμε να μας αποκαλέσει φασίστες ο κύριος. Να μην το ξαναεπαναλάβεις αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μα δεν έκανα έμπρεξα κανένα αν συμφωνείτε, ωραία. Εγώ κατεβαίνω ότι το εγώρισα γέννημα και θρέμα φαγωγής πολιτικά 200 μέτρα από εδώ και μεγάλωσα κάτω από τις σοφίδες των κομμουνιστών που έρχονταν από το Μισοδέρι με τα καλώδια που είναι στην πλατεία. Ανεξάρτητα από τη σημερινή συγκέντρωση, προσπάθησα να περάσω κρατώντας το σύμβολο του έθνους μου από τον κεντρικό δρόμο, την οδό Παύλου Μελά, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα, για να πάω στην πλατεία Γεωργίου Μόδη, του μοναστηριώτη και βουλευτή Φλόρινας και μεγάλου ιστορικού του μακεδονικού αγώνα, του μεγαλύτερου, που η πλατεία μας το τιμά με την προτομή του, καθώς επίσης και την προτομή του Ίωνα Δραγούμη σαν βουλευτή Φλωρίνης. Ο Ίωνας Δραγούμης διετέλεσε βουλευτής Φλωρίνης όταν ο νομός ήταν ενιαίος με τον νομό Καστοριάς, παρότι κατάγεται από το Ποκατσικό. Μια ομάδα τεράστια των Ελλήνων αστυνομικών που είναι φρουροί του συστήματος. Αυτό τους το είπα ευθέως και πολλές φορές. Γιατί η χώρα μας διηγείται από ένα σύστημα. Έτσι, με απόλυτο τρόπο δεν μου επέτρεψαν να μεταβώ στην πλατεία της πόλης και ήρθα εδώ πέρα. Εάν όντως ήρθα σε ρήξη μαζί δεν ανακαλώ. Εγώ ο Έλληνας δεν ανακαλώ τις απόψεις μου σε κανένα. Ναι, αν δεν θέλετε, εγώ κατεβαίνω. Εντάξει. Ο άνθρωπος είναι τα δικά του. Να ξέρετε κύριε Κώστα, σας δώσαμε βήμα, ένα λεπτό κύριε Κώστα, γιατί είστε και μεγάλος ηλικία, σας δώσαμε βήμα εδώ πέρα σε μια εκδήλωση, η οποία δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να σας δώσουμε βήμα, αλλά σας παρακαλώ, σας αφήσαμε να πείτε αυτά που θέλατε. Δεν είναι όμως ωραίο, όποια ιδεολογική διαφορά έχετε με οποιοδήποτε άνθρωπο εδώ πέρα που σας άκουσε τώρα. Καμία. Με τα άτομα καμία ιδεολογική διαφορά. Ειρωνικά το είπα. Α, ειρωνικά το είπα. Εντάξει, δεν κατάλαβα. Καμία ιδεολογική. Ίσα ίσα αυτή είναι που κάνουν την καρδιά μου να πάει. Ο υπεύθυνος του Εθνικού Κόμματος Έλληνες που έδειξε ο Ηλίας Καστανιάρης είναι μια εκδήλωση, είναι μια διαμαρτυρία, εκδήλωση διαμαρτυρίας που κάνουμε σήμερα στη Φλόρινα για το μακεδονικό, για τη μακεδονική γλώσσα που ανακοινώσαν και το μακεδονικό πανεπιστήμιο. Θα μείνω στα τελευταία λόγια που είπε ο Παύλος Μελάς πριν ξεψυχήσει, ότι πριν φύγει, ότι κάναμε το καθήκον μας για να μείνει η Μακεδονία η ελεύθερη. Εμείς θα συνεχίζουμε να κάνουμε τον αγώνα μας για να μείνει η Μακεδονία ελεύθερη. Σάββατος Χρήστος, λέγομαι, είμαι εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή εδώ και δεκαετίες αγωνίζεται για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των Ελλήνων οι οποίοι μένουν σε αυτή την περιοχή και μια μικρή οργανωμένη μειονότητα που αυτοποκαλείται σκοπιανική ή μακεδονική, ψευδώς προσπαθεί να καπελώσει σε συλλόγους, σε σωματεία, σε ομάδες, σε προεδρία. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να διαμαρτυρηθούμε ακριβώς. Εμείς εδώ ήρθαμε για να επιστήσουμε την προσοχή σε όποιον νομίζει ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι θα ανεχτούν τέτοιες κοροϊδίες όπως το να ανάγουν τη Μακεδονίτη και σε Μακεδονική και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχει μια γλώσσα ξεχωριστή από την αρχαία ελληνική που μιλούσαν οι αρχαίοι Μακεδόνες και να το μαθαίνουν αυτό το πράγμα και στα παιδιά μας. Δεν πρόκειται να τα αφήσουν έτσι. Αυτοί οι Έλληνες λοιπόν είναι η Χρυσή Αυγή, είναι οι πολυπατριωτικοί σύλλογοι που πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν θα ξεχάσουμε όχι 10 χρόνια ή 20-30 να περάσουν, 100 χρόνια να περάσουν, ότι η Μακεδονία θα είναι η ελληνική ή καμένη γη. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι σήμερα εδώ απουσιάζουν οι Φλωρινιώτες? Δεν απουσιάζουν, έχουμε εκπροσώπους στις Φλόρινες, έχουμε από χωριά, έχουμε από γύρω περιοχές. Ναι, δεν υπάρχει κόσμο. Κόσμος δεν υπάρχει πουθενά στην πόλη όπως βλέπετε. Φταίνε οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό και δεν έχουν λεφτά να βγάλουν τα παιδιά τους βόλτα να δώσουν έστω και 2 ευρώ να τα πάρουν καραμέλες. Αυτό φταίει που δεν έχει η αγορά και κλείνουν τα μαγαζιά και τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό για να δουλεύουν. Δεν φταίει η Χρυσή Αυγή. Είμαι ο Ανδρέας Γενιάς, ο πρόεδρος του Πατριωτικού Συλλόγου Ιερός Λόγος 2012. Είμαστε εδώ πέρα γιατί γίνεται μια συντονισμένη κίνηση μαζί με στο νομικό πεδίο, όπου έχουμε καταθέσει τρίτα ανακοπή για να ανακόψουμε αυτή την παράλογη και προδοτική απόφαση το να υπάρχει σωματείο μακεδονικής γλώσσας. Αλλά είμαστε εδώ πέρα και να υπενθυμίσουμε ότι στο
πέρα τα σύνορα μένουν 200.000 Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν αναγνωριστεί ως εθνική μειονότητα, και εμείς διεκδικούμε από το ελληνικό κράτος να αναγνωρίσει αυτά τα δικαιώματα και τα, που έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα και θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες. Η Ελλάδα δεν σταματάει στα σύνορα του μοναστηρίου, αλλά παρέχεται μέχρι το Κρούσεβο, μέχρι το Περλεπές, μέχρι στους Στόβους. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε, όπως είπε ο κύριος πριν την πρόταση, γιατί δεν υπάρχουν φλωρινιώτες, γιατί πολύ απλά υπάρχει ένας οικονομικός πόλεμος που γίνεται εδώ και δεκαετίες σε όποιον αντιτάσσεται στα σχέδια των Σκοπιανών πρακτόρων που βρουν στην πόλη. Oh,
Ελάτε λίγο, ελάτε! Ωπα! Να διδάσκεται από σωματείο να προωθεί, όχι μόνο να διδάσκεται, να προωθεί στα πανεπιστήμια της πόλης μας, στα χωριά μας, στις γειτονιές μας, την δίθεν μακεδονική γλώσσα. Που αθωώνει τους λιγνάδιτες και τον κάθε κολοβαρά παιδεραστή και κλείνει τους εθνικιστές, τους αθώους εθνικιστές στη φυλακή. Δεν υπάρχει λόγος! Είμαστε εδώ απ' έξω, ειρηνικά και όμορφα όπως έχουμε έρθει, αλλά θα ξαναέρθουμε και με τους δικηγόρους μας. Και τότε όλο αυτό το παραμύθι θα καταρρεύσει όπως κατάρρευσε και στις Σέρες, και οι γενίτσαροι μαζί με τους πράκτορές τους θα κρυφτούν στις τρύπες τους για ακόμα μία φορά. Είναι νόμος, να το ξέρετε αυτό. Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Όχι φύλακες! Για τους εθνικιστές, όχι φύλακες, για τους εθνικιστές. Λευτεριά στη δικαιοσύνη. Λευτεριά και στην Βόρειο Ήπειρο και στο Μοναστήρι και στο Κεβιελί. Γιατί δεν ξεχνάμε... Και στην Κύπρο βέβαια, γιατί έχουμε 200.000 Έλληνες που το προδοτικό το κράτος δεν αναγνωρίζει στο Μοναστήρι, στο Κεβιελί, στο Περλεπές, στο Κρούσεβο, στους Στόβους. Να το ξέρετε αυτό. Μειονότητα ελληνική έχουμε εμείς. Εκεί, πέρα από τα σύνορα, όποιος από αυτούς τους γυφτονάκες, τα λέους, νιώθει ότι είναι μειονότητα, να περάσει τα Σκόπια, γιατί αν σταματήσει το μοναστήρι, θα το πετύχουμε και εκεί πέρα τα επόμενα χρόνια. Στα όπλα, στα όπλα, να πάρουμε τα Σκόπια! Στα όπλα, στα όπλα, να πάρουμε τα Σκόπια! Στα όπλα, στα όπλα, να πάρουμε τα Σκόπια! Λοιπόν, έχουμε δύο πάρβαλες, άμα ξαμολύσουμε θα τα σοπεδώσουμε. Λοιπόν, ψηλά τις σημαίες, εθνικός ύμνος, για να γυρίσουμε πίσω στο σημείο συγκέντρωσης και να αποχωρήσουμε όμορφα και ωραία όπως ήρθαμε. Είμαστε έτοιμοι. 1, 2, 3, φωνή! Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την αμερή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με διάμετράει την γη. Και το Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Ζήτω το Εύκολο! Το έχω να πω είναι ότι εγώ ως Έλληνος πολίτης έχω έρθει εδώ στη Φλόρινα να διαδηλώσω και να δείξω την αντίθεσή μου σε αυτό το οποίο γίνεται, δηλαδή ότι μέσω του Συλλόγου προσπαθούν να αλλοιώσουν την ταυτότητά μας. Ότι εμείς δεν μιλάμε ελληνικά, ότι εμείς δεν είμαστε Μακεδόνες. Διότι οι Μακεδόνες είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν το 1000 μετά Χριστόν με μία γλώσσα η οποία είναι παραλλαγή της βουλγαρικής. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Βέβαια με διαδηλώσεις δεν λύνεται το πρόβλημα. Χρειάζονται και νομικές κινήσεις και όπως έχουν ακυρωθεί και στις Σέρες, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εδώ και να κυνηγήσουμε τους επίορκους δικαστές οι οποίοι εφαρμόζουν μια προδοτική συμφωνία, ακούγοντας την οποία δεν έχει καν ψηφιστεί με 180 ψήφους και η οποία παραβιάζεται σοριδών και ασταμάτητα από τα Σκόπια. Και αυτή τη στιγμή οι κυβερνώντες
βρίσκουν τη φτηνή δικαιολογία ότι δήθεν δεν μπορούν να ακυρώσουν μια συμφωνία, την ήδη ακυρωμένη, την ήδη παράνομη, όταν οι Αλβανοί ακυρώνουν τις συμφωνίες που υπάρχουν, οι Αμερικανοί ακυρώνουν, όλοι ακυρώνουν, μόνο εμείς δεν ακυρώνουμε. Και ρωτάω, οι άλλοι έχουν μεγαλύτερο κύρος, μεγαλύτερη βαρύτητα, μεγαλύτερη ισχύ από την Ελλάδα ή εμείς είμαστε οι πλέον ξεφτύλες? Πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε εναντίον αυτών των Σκοπιανών, οι οποίοι προσπαθούν να μας αλλοιώσουν και να τους σταματήσουμε πριν γενικευτεί το κακό. Η Ελλάδα είναι δική μας. Δεν ανοίξει σε κανέναν άλλο και δεν θα την παραδώσουμε. Ευχαριστώ. Πώς θα γράφει.